Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Καζίνο Ρόδο ΑΕ, τον κύριο Μάκη Παρισά. Συζητάμε με αφορμή την πρόθεση της εταιρείας, αυτονόητο το θεωρώ, να προχωρήσει την ανανέωση του συμβολίου της που έχει σχέση με το ιστορικό ξενοδοχείο των Ρόδων, το κτίριο δηλαδή, το οποίο με πολλούς αγώνες πέρασε πριν από περίπου 30 χρόνια, 34 χρόνια στην ιδιοκτησία του Δήμου της Ρόδου, σε σχέση με την άδεια του καζίνου, αλλά και με ιδιαίτερη αναφορά για τα περίφημα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το λέω διότι θα έρθει το θέμα ξανά σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να υπογράψει την ανανέωση. Αυτή είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου των Ρόδων. Να δούμε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Τι προσφέρει η εταιρεία δηλαδή στον Δημοτικό Κουρβανά, σε μια εποχή που και τα οικονομικά είναι στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ της νυν και της πρώην Δημοτικής Αρχής. Και είχαμε μείνει στο θέμα ότι μετά από 17 χρόνια αποκαλύψαμε δύο έγγραφα τα οποία πρώτη φορά βλέπουμε το φως της δημοσιότητας. Λέω διότι το γνωρίζουμε πολύ καλά το θέμα, έχουμε κάνει πολλές εκπομπές στο σταθμό. Έχω επίσης προσωπικά, επιτρέψτε μου, ασχοληθεί εκτεταμένα και στην εφημερίδα που έγραφα παλαιότερα, στην Δράση, με πολλές αυτές τις λεγόμενες εμπιστευτικές επιστολές να έρχονται στη δημοσιότητα. Και είχαμε εμείς το γεγονός ότι η Ρόδο Αναπτυξιακή Εταιρεία, δηλαδή, που σχηματίστηκε από τους τρεις ενδιαφερόμενους, είχε κάνει 17 προσχέδια, τα οποία αφορούσαν την πόλη της Ρόδου. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, ποια ήταν αυτά τα 17 σχέδια, θα ήθελα παρακαλώ, πέρα από την υπόθεση με τη Μαρίνα, διότι όταν η Δημοτική αποφάσισε τότε ότι δεν θέλω τη Μαρίνα, η εταιρεία είχε ένα απόθεμα χρημάτων το οποίο επένδυσε σε μία επένδυση, εννοώ σε μία άλλη πόλη ευρωπαϊκή, την Πράγα, θυμάμαι καλά, έτσι. Τότε ναι. Ωραία. Τότε. Πάμε στα 17. Ποια ήταν αυτά τα σχέδια? Καταρχήν να σας πω ότι δεν ήταν μόνο προσχέδια. Ήταν μελέτες που έγιναν έξοδα της Ρόδων Αναπτυξιακής. Μάλιστα. Και έγιναν πολλά έξοδα. Δεν είναι μελετούλες του ένα Excel και δύο Excel. Ήταν χιλιάδες σελίδες των backup των μελετών. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας τα υπαριθμίσω όμως για να τα ακούσει ο κόσμος. Τώρα είπα, κάποια από αυτά κρίθηκαν ως μη βιώσιμα, τα πιο πολλά από την εμπορική. Κάποια δεν ολοκληρώθηκαν οι μελέτες γιατί δεν μπορούσαν να βγουν άδειες. Ας τα αναφέρω όμως. Νέα γραφεία του Δημαρχείου, Εμπορικό Κέντρο, γραφεία και υπόγειο θέσεων 600 Αμερικής και Ιερού Λόχου. Νέο υπόγειο γκαράζ 350 θέσεων. Νέο υπόγειο γκαράζ 520 θέσεων. Παλέντε σπορ και υπόγειο γκαράζ 660 θέσεων. Κατασκευή και μετεγκατάσταση κεντρικού σταθμού λεωφορείων Ρόδα έξω από την πόλη, βελτίωση της εισόδου της πόλης Ρόδου, ηχοπροστασία φωτισμός και προστασία από τον αέρα. Συνεδριακό κέντρο και μέγαρο μουσικής 2.500 θέσεων. Υπόγειο γκαράζ 315 παλαιό νοσοκομείο. Αφάντου γκολφ ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών. Υποθαλάσσιο πάρκο θαλάσσιας ζωής. Κινηματογραφού πόλη και εμπορικό κέντρο. Τρισδιάστατος κινηματογράφος για προβολή ιστορικών ντοκιμοντέρ. Δύο υπόγεια ηλεκτρομηχανικά γκαράζ στη Ρόδο. Ανάπτυξη του πάρκου στο Ροδίνι για πολιτικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Ροδιακή αεροπορική εταιρεία. Φόρμουλα 1 πίστα αγώνων για διεθνείς αγώνες και μηχανική υποστήριξη. Elevator of Time, διεθνής τουριστική ατραξιόν. Μονάδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μαρίνα Μανδράκη, είναι πάνω από 17. Μαρίνα Μανδράκη, ναυπηγείο για την υποστήριξη ιδιωτικών σκαφών Καρνάγιο. Υπόγειο γκαράζ Πλατεία Ελευθερίας. Υπόγειο γκαράζ Παλαιό Νοσοκομείο και υπόγειο γκαράζ Πάρκο Θέρμε. Άρα λοιπόν αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με τα υπόγεια γκαράζ, με τα γκαράζ γενικότερα, ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της δουλειάς η οποία έγινε σε επίπεδο μελέτης από την Ρόδον. Αλήθεια. Ήταν τα πιο πολλά project ήταν για πάρκινγκ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ήταν και τώρα το μεγαλύτερο θέμα. Βεβαίως. Μα έχουμε φτάσει 17 χρόνια μετά το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ρόδου και η απάντηση είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε χώρους πάρκινγκ
προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την εικόνα η οποία είναι φρικτή πλέον για την πόλη. Γιατί περνάνε τα χρόνια και αντί η κατάσταση να βελτιώνεται, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Άρα λέω εγώ ότι η οποιαδήποτε δημοτική αρχή, εάν καταφέρει να πείσει την Εμπορική Τράπεζα να ξανακαθίσει στο τραπέζι αυτούς που έχουν την υποχρέωση, γιατί φαντάζομαι ότι η Εμπορική δεν μετάβασε απλά ή πούλησε το κομμάτι, πούλησε και τις υποχρεώσεις της. Έτσι. Αλήθεια είναι. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά μάλιστα. Η προσπάθεια ίσως να χρειαστεί να γίνει. Ωραία. Τώρα, επιστρέφω κάτι στο οποίο δεν έγινε κατανοητό. Άρα, ερώτημα. Η άδεια του καζίνο συνδέεται, από ό,τι καταλαβαίνω, άμεσα με το κτίριο. Γιατί μου είπατε ότι ήταν 30 χρόνια με την προϋπόθεση εκεί να εγκατασταθεί το καζίνο. Η διαδικασία της ανανέωσης υποτίθεται, αυτονόητο είναι, ότι περιλαμβάνει και την άδεια του καζίνου. Θα σας πω, είναι απολύτως αληθές. Η άδεια δεν έχει δοθεί για τη Ρόδο γενικά, αλλά για τη λειτουργία καζίνου στο Grand Albergo de Lerose. Η μίσθωση του Grand Albergo de Lerose αποτελεί δηλαδή στοιχείο της άδειας του καζίνου. Μάλιστα. Όπως αυτή έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Δεν δόθηκε μια άδεια χήμα στη Ρόδο, θα κάνουμε ένα καζίνο στη Ρόδο. Δόθηκε μια άδεια να γίνει στο συγκεκριμένο χώρο. Άρα λοιπόν, εάν υποθέσει κανείς ότι ο Δήμος της Ρόδου ξεκινάει ένα πρωί και λέει ότι εγώ δεν θέλω να ανανεώσω την άδεια της εταιρείας, είναι αναγκασμένος, γιατί η άδεια συνδέεται με την παρουσία καζίνου σε συγκεκριμένο κτίριο. Αυτή ήταν δηλαδή, αυτός ήταν ο προσδιορισμός του κτιρίου. Αλήθεια είναι ότι αυτό προβλέπει η σύμβαση. Το αναγκασμένος όμως είναι μια βαριά κουβέντα, να μην τη βάλουμε εδώ στη μέση τη συζήτηση. Καλά, δηλαδή, φαντάζομαι ότι τώρα, κύριε Πρόεδρε. Και... Ναι, εντάξει, αλλά εν έτη 2024 τώρα, αν θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν η Ρόδος πρέπει να έχει καζίνο, όταν η Ρόδος έχει καζίνο 100 χρόνια πριν, νομίζω ότι είναι μια άσκοπη συζήτηση. Δηλαδή, δεν μπορείς να μιλάς για ένα παγκόσμιο ρεζόρτ όπως είναι η Ρόδος και να μην έχεις το καζίνο ένα βασικό άξονα αυτής της διαδικασίας με όσα έχουν προσφερθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πάω τώρα να το συνδέσω με ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, να το συνδέσουμε με την ιστορία του Διφοδό. Διότι υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι το καζίνο τώρα, με την γνωστή υπόθεση ότι έχει κερδίσει δίκες για την επιστροφή του Διβοθώ, κατά κάποιον τρόπο εκβιάζει τον Δήμο να καθίσει στο τραπέζι και να βρει μία λύση στο ζήτημα της ανανέωσης. Το βάζω έτσι ομά εγώ. Τι λέτε? Θα σας πω. Καταρχήν δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Πρέπει να πω ότι σχετικά με τις προσφυγές που κατέθεσε η Καζίνο Ρόδου, όπως κατέθεσαν και πολλές άλλες επιχειρήσεις, απλώς εμείς δικαιωθήκαμε, η πάγια τακτική της εταιρείας είναι σταθερή. Όπως σεβόμαστε τις αποφάσεις που είναι κατά, έτσι σεβόμαστε τις αποφάσεις που είναι υπέρ. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε με το Δήμο 30 χρόνια συνέτεροι. Είναι δυνατόν να βάλουμε εμείς το μαχαίρι στο κόκαλο, στο Δήμο, στο λαιμό και να πούμε θέλουμε να μας πληρώσει το Διφοδό? Αν είναι δυνατόν. Σίγουρα θα βρούμε μια λύση. Θα βρούμε το χρόνο που θα γίνει αυτό, το πώς θα γίνει, αν θα γίνει σε 5, σε 10, σε 15 χρόνια. Είναι δυνατόν να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο? Απλώς έτυχαν οι αποφάσεις να βγουν τώρα. Είναι μια δικαστική διαμάχη από το 2010. Γιατί ποσό μιλάμε, κύριε Πρόεδρε? Ορίστε. Γιατί ποσό περίπου μιλάμε? Το κεφάλαιο χοντρικός χωρίς τους τόκους είναι γύρω στο 1.800. 1.800. Είναι μεγάλο ποσό, έτσι. Είναι μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα θα βρούμε λύση. Δεν υπάρχει, δεν θα απειλήσουμε κανέναν και δεν θα βάλουμε κανένα στη γωνία. Εμείς εδώ δεν είμαστε να κάνουμε πολιτική. Εμείς εδώ είναι να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα της εταιρείας και του τόπου. Πάω σε αυτό που λέτε, ότι είμαστε συνέτεροι με τον Δήμο της Ρόδου τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι, για να καταλάβουμε και εμείς. Μπορείτε να μου δώσετε μια εικόνα οικονομική. Τι σπράττει ο Δήμος της Ρόδου από το καζίνο? Διότι μπορεί κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, εγώ το γνωρίζω προσωπικά, αλλά λέω κάποιος που δεν γνωρίζει, να θεωρεί ότι το καζίνο απλά πληρώνει το ενίκιο απλά και μόνο στο Δήμο και τίποτα άλλο. Ποια είναι η οικονομική σχέση καζίνο Ρόδου ΑΕ με τον Δήμο της Ρόδου? Αλήθεια είναι. Ο πιο πολλής κόσμος έχει αυτή την εντύπωση και θεωρώ ότι καλλιεργήθηκε από κάποιους ανθρώπους, αλλά ας τα αφήσουμε στην άκρη, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Η αλήθεια είναι ότι
Το καζίνο είναι πηγή του μεγαλύτερου εσόδου του Δήμου από την ακίνητη περιουσία. Αυτό είναι γεγονό. Δηλαδή, διάβαζα προχθές μια έκθεση που κάνανε οι ορκωτοί λογιστές για τη διαχείριση του 2022 και είδε ότι τα έσοδα του Δήμου από την ακίνητη περιουσία για το 2022 ήταν 788.000. Αν βάλουμε μόνο το 2% σε αυτό, παραπάνω από τα μισά λεφτά αυτά είναι δικά μας. Αν βάλουμε το 4%, αυτά και ακόμα παραπάνω είναι δικά μας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να νομίζουμε ότι μόνο το 2%. Ακούστε πώς έχει όμως όλη η διαδικασία. Ναι. Η μεγαλύτερη εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Θα σας δώσω 5 νούμερα για να καταλάβετε το μέγεθος. Το μέγεθος και της εταιρείας και το μέγεθος της συνεισφοράς και στο Δήμο Ρόδου, αλλά και στο κράτος. Γιατί το κράτος από εδώ έπαιρνε το 32% και συνεχίζει να παίρνει το 22%. Είναι πολλά. Ακούστε όμως. Σε ένα σύνολο 25 ετίας διαχείρισης της εταιρείας έχει κάνει ένα τζίρο γύρω στα 605 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο 211. Τα έξοδο προσωπικού ανέρχονται στα 190 μισό. Οι προμηθευτές 90 εκατομμύρια. Ο Δήμος Ρόδου 28 μισό. Αν σε αυτά προσθέσουμε ότι η αρχική επένδυση ήταν 30 εκατομμύρια και οι μέτοχοι έχουν πάρει μέρισμα στα 25 χρόνια μόνο 8 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Πραγματικά. 605 εκατομμύρια τζίρο στα 25 χρόνια. Ναι. Έτσι, 2,11 το ελληνικό δημόσιο, 28,5 εκατομμύρια ευρώ έχει σπράξει ο Δήμος της Ρόδου. Ναι. Ναι. Αυτά είναι τα νούμερα. Αυτά είναι τα νούμερα. Και είναι τρελά. Δηλαδή, όταν καθίσεις να το δεις στο σύνολο του τζίρου, είναι τρελά. Λες, δηλαδή, πού θα πάει, πόσο μπορεί να πάει άλλο αυτό το έσοδο. Δηλαδή, έχεις το 1 τρίτο είναι σίγουρο το δημοσίου. Είναι το 1 τρίτο. Είναι το 1 τρίτο. Αν βάλετε και τις φορές δηλαδή για τη μισθοδοσία, είναι ακόμα παραπάνω. Mm-hmm. Άρα το πάει στο συνταξιοδοτικό. Αυτό λες ότι δεν θα το βάλω στο Δήμο. Αλλά αυτά είναι τα νούμερα στο δημόσιο. Αλλά αυτά είναι τα νούμερα. Άστε. Έχουμε δώσει 28,5 εκατομμύρια σε 25 χρόνια στο Δήμο. Α, είναι πολύ μεγάλο ποσό. Ας βγει οποιοδήποτε να δει και να μου πει ότι υπάρχει άλλη εταιρεία που έχει δώσει λιγότερα και λιγότερα, μας θα το δεχτώ. Αλλά αυτό το νούμερο είναι τρελό. Όχι, κάνατε και μία αναφορά σε σχέση με το 2022, γιατί νομίζω είναι και ένα από τα ζητήματα που υπάρχει μία διαμάχη. Από την άλλη μπαίνει αυτό που λέτε, ότι και καλά ως πράτη και προηγούμενη που το ξεκίνησε, αλλά και είναι η Δημοτική Αρχή, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου της Ρόδου, διότι όταν έχει εισπράξει μόνο για το 2022 1,5 και από το 1,5 εκατομμύριο είναι 600 περίπου και από το 1,600 τα 900, τα 800 χιλιάρια είναι του καζίνου, τότε καταλαβαίνεις έτσι και ποια είναι η συνεισφορά. Πέρα από τα 28,5 εκατομμύρια ευρώ που είναι εντυπωσιακός αριθμός. Ακριβώς. Πολύ εντυπωσιακός αριθμός. Υπάρχουν δύο συμβάσεις. Η μία σύμβαση είναι με το Δήμο που παίρνει το 2% στο Gross Gaming Revenue και υπάρχει και σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο επειδή συνέδεσε το κτίριο με την άδεια, ο οποίος δίνει άλλα 2% στο Δήμο για τον λόγο αυτόν. Ναι, είναι... Άρα μιλάμε για 4% στο τζίρο. Κοιτάξτε, εάν το δει κανείς ιστορικά σε σχέση με το κτίριο και σε σχέση με την επένδυση που έκανε ο κάτοχος του κτίριου, ο διοχτής που είναι ο Δήμος της Ρόδου, που κατάφερε με πολύ αγώνα πολλών ανθρώπων στη τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο να περάσει στα χέρια του. Είναι μια πολύ καλή επένδυση, διότι αλλιώς δεν ξέρω ποια θα ήταν η εικόνα αυτού του κτιρίου. Είμαι σίγουρος ότι το είχαν ισοπεδώσει. Ήταν κάτι που ακουγόταν εκεί τη δεκαετία του 70, διότι ήταν παλιό κτίριο και γνωρίζω και το κόστος παρέμβασης, γιατί θυμάμαι στη διαδικασία της αδειοδότησης να κάνω ρεπορτάζ με τον τότε προϊστάμενο, τον Γιώργο τον Καριδάκη, ο οποίος δεν άφησε καν να αγγίσει κανείς τίποτα χωρίς να περάσει να ελέγξει και καλά έκανε το κάθε πλαστικό κάλυμα που θα υπήρχε στο καζίνο. Έτσι, και αυτό αλήθεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους γνωρίζουν. Αλήθεια είναι. Και το κτίριο, επειδή ανήκει στην εφορία νεωτέρων μνημείων, υπόκειται σε όλους αυτούς τους κανόνες και δεν μπορεί να κάνει η εταιρεία ό,τι κατέβει στο κεφάλι της. Πρέπει να πάρει τις εγκρίσεις της και αναλόγως να προχωρήσει. Άστε. Λέω, πάμε σε ένα θέμα το οποίο και νομίζω κάπως έτσι θα κλείσουμε. Το συζητούσαμε πάρα πολλά χρόνια. Το συζητούσαμε, εννοώ, το καζίνο σκέψη. Πώς θα αξιοποιήσει το κομμάτι της παραλίας που είναι μπροστά του και θα έκανε μία παρέμβαση που θα ήταν προς όφελος
της αναβάθμισης ποιοτικά, έτσι, αυτό που λέμε τουρισμού της Ρόδου. Πριν από κανένα μήνα νομίζω ότι ξεκινήσατε, πρέπει να πω ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και επειδή ακούω πολλά για τις ξαπλώστες, να σας πω ότι πριν από 100 χρόνια, εάν δει κανείς και έχει την επιθυμία να δει πως ήταν επί Ιταλικής περίοδου το Ρόδο, θα διαπιστώσει ότι μια τέτοια τακτική έχουν ακολουθήσει την σύγχρονη εποχή. Έτσι, αυτές ήταν οι καμπάνες του Ρόδων που εκεί μπροστά έκαναν βουτιές ο Τσόρτσιλ, ο Νάσης, η Κάλλας και πάρα πολύ η Μάξουελ, φοβερά πάρτι και πάρα πολύ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση πέρα από το καλέσθητο είναι ότι στο κομμάτι το δικό σας, επειδή ήταν και θέμα τριβής, έχετε αφήσει και χώρο, έτσι, για κάποιον ο οποίος επιθυμεί, ρε παιδί μου, να ρίξει μια, όπως κάναμε παλιότερα, πιτσιρικάδες, μια βοτιά εκεί στην κεντρική παραλία, στο Έλλη, όπως το λέγαμε, να βάλει την πετσέτα του, δεν έχει χρόνο, μια βοτιά θέλει να βάλει την πετσέτα, να ρίξει μια βοτιά και να φύγει. Έχετε αφήσει και χώρο μπροστά εσείς. Αλήθεια, αλήθεια είναι. Κάναμε μια επένδυση φέτος στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της επένδυσης που συνεχίζει να κάνει κάθε χρόνο η εταιρεία. Mm-hmm. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να πάρουμε το παραδιακό μέτωπο με το προτιμησιακό μας δικαίωμα πέρυσι, mm-hmm. το 23. Οπότε η επένδυση έγινε φέτος. Θεωρώ ότι δεν έχουμε πολλά περιθώρια να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να λέμε αρλούμπες. Εμείς εδώ πίσω μας έχουμε έναν κολοσσό, έχουμε ένα κτίριο που είναι 100 ετών. Πρέπει να το υποστηρίξουμε. Δεν μπορούμε να βγούμε μπροστά στην παραλία και να κάνουμε ό,τι μας κατέβει. Δεν μπορούμε. Έχει πολλούς Ροδίτες που μιλάω μαζί τους και μου λένε: πού να έρθουμε να κάνουμε ένα μπάνιο, δεν έχει πουθενά. Λέω: ελάτε σε εμάς. Εμείς έχουμε χώρο, έχουμε αφήσει 12 και 14 μέτρα μπροστά από τη θάλασσα. Ελάτε να κάνετε μπάνιο. Δεν θέλουμε να κλείσουμε τη θέα και την πρόσβαση κανενός ανθρώπου εκεί. Θα τηρήσουμε τα νόμιμα, αυτά που πρέπει να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε ψάθες από πάνω μας, ούτε φοινικόφυλλα, ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε ένα κτίριο 100 χρονών που έχει ακόμα πλακάκια κότο 95 ετών. Πρέπει να συνδέσουμε τις ομπρέλες μας με αυτό. Αν δείτε την αεροφωτογραφία, φαίνεται καθαρά. Δηλαδή, φαίνονται τα κότο, τα πλακάκια σε όλα τα μπαλκόνια που βγαίνουν σιγά σιγά και ενώνονται με τις ομπρέλες μπροστά που είναι το κεραμιδί χρώμα. Έπρεπε να κάνουμε κάτι και να υποστηρίξουμε. Μα εδώ φαίνεται. Εδώ με το κόκκινο είναι οι ομπρέλες του ξενοδοχείου, του καζίνου δηλαδή, μπροστά ο χώρος που υπάρχει, σε σύνδεση με την αισθητική του κτηρίου. Και να πούμε, γιατί πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν, επειδή είναι και πολύ επίκαιρο πλέον και είναι της μόδας τα Ίκαρο, ότι το καζίνο έχει σουίτες οι οποίες είναι ακόμη με τα περίφημα ιταλικά πλακάκια, τα Ίκαρο της Ρόδου, τα οποία μετά το 2018 και την έκθεση την οποία είχαμε κάνει στο Παλάτο Μεγάλου Μαγίστρου πάρα πολλοί φορείς, έχουν πλέον γίνει ανάρπαστα, κύριε Πρόεδρε, να τα προσέχετε. Μην τα πάρει αλήθεια. Να τα ξυλώσει κανένας. Έχει ακόμη, να σας πω κάτι, στο πίσω μέρος, έχει ακόμα ψηφίδα πλακάκι Ferrari που ήρθε από την Ιταλία. Ferrari. Και ακόμα υπάρχει στάμα και είναι 100 ετών. Μάλιστα. Εντάξει, κατά τα άλλα, τι να πούμε, είμαστε μια εταιρεία που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι πλέον της κοινωνίας Ρόδου τα τελευταία 25 χρόνια. Θεωρούμε ότι έχουμε προσφέρει τα μέγιστα στην προβολή, το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό και το γνωρίζετε καλά, γιατί στο Ισραήλ, για παράδειγμα, που είναι τέταρτη-πέμπτη χώρα σε επισκέψεις στη Ρόδο, όταν πριν γίνει το καζίνο είχε 20.000 και τώρα έχει 160. Εμείς δεν μπορούμε να διαφημίσουμε καζίνο στο Ισραήλ λόγω της νομοθεσίας, διαφημίζουμε μόνο Ρόδο 25 χρόνια. Μόνο Ρόδο. Και στα ψηλά γράμματα από κάτω λένε ότι υπάρχει καζίνο. Εμείς θεωρώ ότι εμείς έχουμε μεγάλο μερίδιο τουλάχιστον της Ισραηλινής ανάπτυξης για το νησί. Που βλέπετε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει ένας πόλεμος, λείπει 10% από την αγορά και όλη η αγορά αναστενάζει. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. 10% των Ισραηλινών, οι οποίοι είναι αυτοί που κινούν τους μοχλούς και όλη την αγορά. Είναι μια πραγματικότητα και βεβαίως υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση του καζίνου. Το λέω γιατί το παρακολουθούμε, έτσι, σε σχέση με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με διάφορες δωρεές που γίνονται. Δεν θέλουμε να το διαφημίσουμε πολύ αυτό. Και καλά κάνετε. Είμαστε δίπλα σε αρκετούς ανθρώπους, αμαία, συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, σωματεία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά και εκεί όμως, και εκεί διαφημίζεται η Ρόδος όλα αυτά. Το προσέχουμε γι' αυτό. Μάλιστα.
Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε όλο το μέρος, κυρίως φαντάζομαι πολλά ερωτήματα, τα οποία θα είναι χρήσιμα και για τους Δημοτικούς Συμβούλους, εν όψη και της συζήτησης η οποία θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι σωστό χρόνο κάναμε τη συζήτηση. Αλήθεια είναι, ήταν κάτι που εκκρεμούσε και εγώ το είχα συνέχεια στο μυαλό μου ότι έπρεπε να γίνει, για να έχει ο κόσμος απαντήσεις, γιατί λεπτομέρεια δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας. Εγώ όταν ανέλαβα για να μελετήσω, ας πούμε, τα 20 δις, με πήρε μια εβδομάδα να διαβάζω έγγραφα. Δεν είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε να το γνωρίζει. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να δώσαμε τις απαντήσεις όντως που χρωστούσαμε. Και είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε να μάθω ό,τι περαιτέρω χρειάζεται. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χατζηδάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Σιγκή, θα επιστρέψουμε και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα δηλαδή. Διότι σε λίγες ημέρες πληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Και βεβαίως το Κυπριακό 50 χρόνια μετά παραμένει το εθνικό μας πρόβλημα.